Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει έτσι μία σύναξη διαφορετικού τύπου, ή μάλλον θα μιλήσουμε για μία σύναξη που ετοιμάζεται και είναι και διαφορετικού τύπου και πρωτοποριακού τύπου, γιατί γίνεται για πρώτη φορά εδώ στην Αθήνα με αυτή τη μορφή, έτσι το λέμε για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί πάντα γίνονται προσπάθειες και πάντα εκτιμούμε οτιδήποτε γίνεται. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή φυσικά πάντα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας την Κατερίνα Τσιρίδου, τραγουδίστρια και συγγραφέα. Καλημέρα Νικόλα μου. Καλημέρα. Και τον Γιάννη Τσιαντή, καρδιολόγο, καλά να είμαστε, και συγγραφέα και παραγωγό. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικου, το οποίο γίνεται εδώ στην Αθήνα. Θα ξεκινήσει, θα ανοίξει τις πύλες του αύριο νωρίς και θα πάει μέχρι... Είναι ολοήμερο, είναι διήμερο. Θα πραγματοποιηθεί στον χώρο, τον πολιτιστικό πολυχώρο Ελληνικό Μολύβι, στην Ιερά Οδό 154, στο Εγάλο, επί του Εγαλαίου που λέγει ο Σαμπέτας. Λοιπόν, καλημέρα. Να συζητήσουμε λίγο για να δούμε... Τώρα ακούγεται λίγο πολύπλοκο, έτσι, ρεμπέτικο φεστιβάλ. Τι μπορεί να περιέχει, πώς μπορεί να είναι δομημένο. Επειδή όμως, ξέρω, αυτά τώρα είναι περισσότερα διαδικαστικά σε σένα, αλλά θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία της παρέας μας, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Πώς το βλέπεις εσύ όλο αυτό το εγχείρημα? Ξεκινάμε από είναι αυτό. Πολύπλοκο, είναι χειροποίητο. Αυτό από εκεί θέλω να ξεκινήσω εγώ, ότι μια τρελοπαρέα 5 φίλων αποφάσισε να το κάνει, γιατί δεν έμπαινε μπροστά ούτε το κράτος, ούτε η Δήμη, ούτε κανείς. Ποιο, το? Το ναι, κράτος. Έλατε, ναι, εντάξει. Και είπαμε όχι, θα βάλουμε πλάτη και θα το κάνουμε. Οπότε ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Βάλαμε ο καθένας την τεχνογνωσία του και το know-how που λένε και στα εγγλέζικα. Τους κερδίσαμε τους εγγλέζους εχθές, by the way. Κοιμήθηκα στο 1-0, έληξε τόσο. Έληξε. Ωραία. 2-1. 2-1 έληξε. 1-2 μάλλον. Ναι, τους κερδίσαμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο καθένας έβαλε λοιπόν το δικό του κομμάτι που μπορούσε να προσφέρει και έγινε τελικά μια φοβερή κατάσταση και προχωράμε σε μια φοβερή εξέλιξη. Μ' άρεσε η λέξη χειροποίητο, έτσι μιλάμε, με τρέλανε. Είναι το πρώτο πράγμα που είπα εγώ, ότι αυτό, παιδιά, είναι χειροποίητο, πραγματικά είναι χειροποίητο. Γιατί μέσα καταφέραμε 5 άνθρωποι να οργανώσουμε ένα πολυθέαμα. Θεωρώ ότι θα είναι πολυθέαμα. Ωραία, αξίζει να το δούμε αυτό. Ότι ναι. Αυτή η πενταπλέτα, η ψυχωμένη πενταπλέτα που λέει. Πενταπλέτα θα σου πει και ο Γιάννης τα ονόματα, βέβαια. Για τον οποίο οι τρεις ιδρύσαμε την Γκρέκους, που είναι το αρχαίο ελληνικής μουσικής. Εγώ, ο Τάσου Κακλαμάνης και ο Νίκος ο Πρωτόπαπας. Που αυτή την εταιρεία την ιδρύσαμε το 2021. Εντάξει, με σκοπό γενικότερα τη διάσωση και τη μελέτη και τη διάδοση της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Ξεκινήσαμε, επειδή υπάρχει πάρα πολύ αρχείο από όλους εμάς τους τρεις, να ψηφιοποιήσουμε υλικό. Έτσι ξεκινήσαμε. Άρα έχουμε ένα ψηφιακό αρχείο με μουσική βιβλιοθήκη, βιβλία, εφημερίδες, ετικέτες. Και επειδή όλο αυτό γεννάει... Υλικό που βρισκόταν πού αυτό, Γιάννη? Διάσπαρτο? Διάσπαρτο. Σε δίσκους, σε κασέτες, σε CD? Ακριβώς, ομαδοποιήσαμε διάσπαρτο υλικό αφενός και αφετέρου. Φτιάξαμε και καινούριο ανέκδοτο υλικό. Δηλαδή, ψάχνοντας, κάνοντας ιστορική έρευνα με καινούριες μαρτυρίες, καταγραφή μαρτυριών για τη μουσική ιστορία τώρα, για τη μουσική λαϊκή ιστορία της Ελλάδας. Γι' αυτό κιόλας θα βγουν και κάποια βιβλία. Βγαίνουν καινούριες μουσικές παραγωγές, θα ακολουθήσουν συνέδρια και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο είπαμε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ ρεμπέτικο. Και εδώ βάζω μια άνω τελεία. Ωραία, τι θα είναι αυτό δηλαδή? Θα είναι ένα φεστιβάλ ετήσιο το οποίο θα πηγαίνουμε να γλεντάμε? Όχι μόνο, φυσικά και θα πηγαίνουμε να γλεντάμε. Αλλά όχι μόνο. Δεν θέλαμε να είναι δηλαδή μόνο το ένα σημείο μουσικής, αλλά προσπαθήσαμε να ενώσουμε όλο αυτό το μοσαϊκό που είναι διάσπαρτο στην Ελλάδα και να κάνουμε μια ενοποιημένη βάση καλώντας φορείς. Μουσικολόγους, ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς, καλλιτέχνες, συγγραφείς, ερευνητές, όλοι μαζί να προάγουμε την έρευνα και τη μελέτη. Ωραία. Αυτό πώς το υποδέχτηκαν
όλη αυτή του χώρου που μου περιγράφεις. Γιατί ξέρεις τώρα, ένας ο οποίος ασχολείται 40-50 χρόνια με το ρεμπέτικο ως ερευνητής, όταν έρχεται ένας άλλος και του λέει, ξέρεις, θέλουμε να κάνουμε αυτό, είναι πολύ πιθανό να δυσπιστείς και να λέει, τι θέλει τώρα αυτός μωρέ και χώνεται στα πόδια μας. Δηλαδή, είναι κάτι πολύ δύσκολο το να μπορέσεις να μαζέψεις όλο αυτό το υλικό κατά πρώτον, και μπράβο σας, και εύχομαι να συνεχιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και κατά δεύτερον, να ενοποιήσεις και να ενώσεις όλο αυτό τον κόσμο, ο οποίος έχει ο καθένας το δικό του συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Το όμορφο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι το δεχτήκαν πάρα πολύ καλά οι περισσότεροι από αυτούς που απευθυνθήκαμε. Ειδικά αυτοί που ασχολούνται με το είδος και έχουν ιδρώσει τη φανέλα τους, το θεώρησαν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και ξέρεις τι γίνεται, αν δημιουργήσουμε μέσω του φεστιβάλ, το οποίο ευχόμαστε να είναι πλέον και ετήσιο και να καθιερωθεί, αν δημιουργηθεί αυτή η πολιτισμική όσμωση από όλους αυτούς τους φορείς που σου είπα, αυτό είναι μια φυσική διαδικασία. Έτσι, συναντιόμαστε κάπου, ανταλλάσσουμε ιδέες, έρευνα, στοιχεία, καταθέτουμε τη μουσική κατάθεση ψυχής. Απλά κάθε χρόνο πρέπει να έχει κάτι διαφορετικό. Σαφώς, αλλά αυτό δημιουργεί ένα κοινό, αν το θες, και εξισορροπημένο τόπο. Κράτα το αυτό. Αυτό αργότερα μπορεί να γίνει όντως μια ενοποιημένη, ψηφιοποιημένη έρευνα βάσης, με ελεύθερη πρόσβαση. Είναι πάρα πολύ βασικό που μέσα εκεί θα ισοκλείονται όλα τα χαρακτηριστικά της ελληνικής λαϊκής μουσικής κληρονομίας που ονομάζουμε αστικό λεκοτραγούδι. Ακούμε τώρα Θοδωρή και Αντώνη Ξιντάρη για να ξεκινήσουμε στα προμηνύματα. Έτσι προειδεάζουν όλοι όσοι συμμετέχουν στο φεστιβάλ τι θα επακολουθήσει από αύριο και πλέον. Πάμε. Πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικου στην Αθήνα, 12 για 13 Οκτώβρη στο Εγάλεο, με τη συμμετοχή πολλών και σπουδαίων καλλιτεχνών. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Έλα μικρό μου, καρδιά υπό μου, έλα μικρό μου, μια βραδιά. Θα σε περιμένω απόψε, να με βρεις τις τσιτσιτιές. Λοιπόν, ωραία, Κατερίνα, δύσκολο εγχείρημα, εγώ τουλάχιστον έτσι το ακούω, και ξέρεις όταν παίζεις με κάτι, εσύ το ξέρεις, το παίζεις και στα δάχτυλα, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος όταν ακούει ρεμπέτικο είναι και ένα πράγμα το οποίο είναι, έχεις και μια απόσταση, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προσεγγίσει εύκολα και πεις, α παιδιά εντάξει εγώ ξέρω για το ρεμπέτικο, μα πολλοί κόσμος μπορεί να λέει, είναι μια άλλη σχολή, μια άλλη ιστορία στην οποία θεωρώ εγώ ότι πρέπει να έχεις εντρυφήσει πολύ βαθιά για να έχεις το δικαίωμα να πεις ότι ξέρω δύο πραγματάκια ρε παιδί μου για το ρεμπέτικο, θα σας τα πω, θα σας τα μεταφέρω, να τα μάθετε, να τα πείτε και εσείς αλλού. Κοίταξε, είναι... Πρέπει από τη μία να έχεις εντρυφήσει και να έχεις άποψη. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι ένα λαϊκό είδος που υπάρχει μέσα όλα τα σπίτια. Είναι μια φιλοσοφία αυτά τα τραγούδια, κατά τη γνώμη μου, που θεωρώ ότι πάνω κάτω όλοι σκαμπάζουν. Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι το ρεμπέτικο υπάρχει στο DNA του Έλληνα. Mm-hmm. Είναι στα 100 χρόνια που υπάρχει αυτό το ρεπερτόριο περίπου. Θεωρώ ότι έχει περάσει πια μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας. Δεν ξέρω γιατρός πώς τα λένε αυτά τώρα τα κυταρικά και τα λοιπά. αλλά η μουσική πηγάζει σε όλους. Δηλαδή αυτό, ναι, το λες δηλαδή ότι έχουμε όλοι λίγο ή πολύ το ρεμπέτικο μέσα μας και μπορεί να μην το γνωρίζουμε κιόλας. Δεν το γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει μέσα τους, mm-hmm. γιατί... Παντού έχει ακουστεί τα ματοκλάδα σου λάμπουν. Όλα τα, ακόμα και τα παιδιά, τα μικρά, εγώ βλέπω τους φίλους των παιδιών μου, ας πούμε, και των μικρών μου των παιδιών, όχι των μεγάλων, ότι τα ξέρουν τα τραγούδια. Χωρίς να ξέρουν από πού, τα ξέρουν. Ναι. Οπότε είναι καλό να μάθουν και το κομμάτι της ιστορίας. Κωνσταντίνε, παίξαμε και το νούμερο 2, έτσι, το ρεμπέτικο 3, έτσι, το παίξαμε πριν μαζί κολλητά. Όχι, όχι. Ωραία. Δώσε μας την ευκαιρία τώρα να το παίξουμε. Είναι ο Δημήτρης Μηταράκης στην κιθάρα, ο Βασίλης Κούτας στο μπουζούκι και ο Γιάννης Ζαρίας στο βιολί, το ρεμπέτικο τρίο, το οποίο θα μπορέσουμε να απολαύσουμε αύριο και μεθαύριο εκεί στις όμορφες γειτονιές του Εγάλεο.
θέλετε να μας βρείτε, θα είμαστε και εμείς στο πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ Αθηνών, στον πολυχώρο Ελληνικό Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Μαρίτσια μου γλυκιά, στο πασάρι πάλι. Λοιπόν, θέλω να εξομολογηθώ ότι την πρώτη φορά που άκουσα για τη δημιουργία αυτού του φεστιβάλ ήταν πέρυσι του Αγιανιού, έτσι, στο Περιστέρι που βρισκόμασταν, τυχαία έτσι μια συνάντηση με τον Γιάννη, όχι τυχαία φυσικά, και μου είπε 2-3 πραγματάκια ότι υπάρχει σκέψη να γίνει, μου φάνηκε βουνό, θέλω να σου πω, πυραμίδα, λέω εντάξει τώρα πού να το πιάσεις και πώς να το... Βλέπω όμως ότι στο κομμάτι της σκηνοθεσίας του έργου υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και θα ήθελα λίγο να πάμε, Γιάννη, και να καταλήξουμε στο 1, 2, 3, 4 τι θα περιέχει αυτό το φεστιβάλ σε επίπεδο οργανωτικό, yeah, και πώς αυτό όλο το κομμάτι μπορεί το ένα να παντρευτεί, να μπλέξει, να κουμπώσει με το άλλο. Καταρχάς είναι ολοήμερα και το Σάββατο και την Κυριακή, ξεκινάνε από 11-11.30 ώρα και θα φτάσει μέχρι τις 1.30. Το πρωί είπαμε να ξεκινήσουμε με ομιλίες. Έχουμε εκπροσώπους, πάρα πολύ δυνατούς ομιλητές, με θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν σχέση με το ρεμπέτικο, όπως πολιτική, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, τα κατατόπια του Πειραιά, το λιμάνι, οργανωποιοί, βιολιστές και από σπουδαίους ανθρώπους. Άρα υπάρχει μια ακολουθία από ομιλίες από τις 11 που φτάνει μέχρι τις 3. Από εκεί πέρα ακολουθούν οι μουσικές συναυλίες που ειλικρινά είναι πληθώρα συναυλιών, οι οποίες κάποιες θα έχουν θεματική, κάποιες θα έχουν ελεύθερο θέμα, πάντα εννοείται σε σχέση με το ρεμπέτικο, και δύο κεντρικές συναυλίες, μία του Σαββάτου και μία της Κυριακής, που από εκεί θα παρελάσουν πάρα πολλοί τραγουδιστές και τραγουδίστρες, που η πρώτη του Σαββάτου είναι αφιερωμένη στον Μπάμπι Γκολέ και η δεύτερη στον Αγάθωνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκθέσεις. Εκθέσεις με όργανα, εκθέσεις καραγκιόζη, υπάρχουν σεμινάρια φωνητικής από την Κατερίνα Τιτζηρίδου, υπάρχουν σεμινάρια χασάπικο από τους πατρινούς. Έκθεση γραμμοφώνου και ράδιου. Και υπάρχει ακόμα και ένα stage που είναι για δημιουργική δραστηριότητα για τα παιδιά, που έχουν κάτι κατασκευές με πυλό και τα λοιπά. Αυτό είναι μόνο το Σάββατο. Άρα αυτό, είναι... αυτό πώς μπορεί να κουμπώνει, έτσι. Απλά είναι για να παρκάρουμε λίγο και τα παιδιά, έτσι. Όχι, είναι για παρκάρισμα πιο πολύ. Πιο πολύ να μαγνητήσουμε λίγο τα παιδιά, να απορροφήσουν έστω ένα... Είναι στην εξωτερική σκηνή και τα παιδιά θα ακούνε τη συναυλία. Ναι, να απορροφήσουν... Θα ασχολούνται... Είναι ο καλύτερος τρόπος για αφομοίωση. Είναι επιτιδευμένο, Νίκο. Θέλαμε έτσι να αρχίσουμε. Μα γι' αυτό και το την έδειξα την ΑΤΑΚΑ. Γιατί όταν πας κάπου, ξέρω εγώ, πάω σούπερ μάρκετ, τα παρκάρω πάνω που είχε ένα μπαρ και αυτό. Και... Δηλαδή, γι' αυτό την είπα την ΑΤΑΚΑ αυτή, για να αναδείξουμε ότι δεν είναι κάπως έτσι. Ερώτηση τώρα. Τι ήθελα να ρωτήσω, κάτι να πω κάτι σπουδαίο εγώ, μέχρι να σκεφτείς εσύ. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι μηδενός εξαιρουμένου, έρχονται αφιλοκερδώς. Όλοι οι συμμετέχοντες. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Γιατί δεν είχαμε ιδιαίτερη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να φοβόμαστε ότι θα μπούμε μέσα. Απ' την άλλη, όποιον και να πλησιάσαμε, μας είπε αμέσως ναι. Αμέσως ναι. Και έχουμε αυτή τη στιγμή το 90% των σπουδαιότερων ονομάτων του ρεμπέτικου. Όποιον πλησιάσαμε, μας είπε με πολύ αγάπη ναι. Και αυτό θέλω πολύ να το τονίσω. Μικρομάγαζα ή στέκια Νίκο, ναι, που πηγαίνουμε, ανταποκριθήκανε άμεσα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήραμε... Δηλαδή μπορεί να είναι μικρή χορηγή, αλλά είναι μεγάλη χορηγή για μας. Επίσης, εντάξει, είχαμε μια αλφα μικρή βοήθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και όλο αυτό γίνεται και υπό την αιγίδα του Δήμου Εγάλεο, που μας παραχωρεί, εν πάση περιπτώσει, το πολιτιστικό χώρο εκεί. Εντάξει, γιατί όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο έξοδο για να γίνουν και τουλάχιστον να μπορεί να καλυφθεί λίγο το κομμάτι το λειτουργικό για να μην μπούμε μέσα με τα τσαρούχια. Δεν το έχουμε φτάσει ακριβώς, το έχουμε προσεγγίσει, αλλά πλέον είμαστε στη φάση που δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει, ναι. Φύγαμε τώρα και τι γίνει. Έχει μπει το μεράκι μπροστά και έχει παραγωνίσει τα πάντα. Απ' την αρχή είχε μπει το μεράκι μπροστά, μα δεν είχαμε το μεράκι και την τρέλα όλοι μας, δεν θα γινόταν τίποτα. Να πούμε για να μην αδικήσουμε ότι χορηγός επικοινωνίας είναι και η ΕΡΤ, έτσι. Και να ακούσουμε τώρα το μουσικό συγκρότημα Ζορμπάς, με τον Γιώργο Ζορμπά να παίζει μπαγλάμα και τραγούδι, τον Κώστα Σπηλιόπουλο να παίζει κιθάρα, τον Θανάση Καμπά μπουζούκι και τραγούδι, τον Τάσο Κακλαμάνη μπουζούκι και τραγούδι. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ τον Τάσο στην εκπομπή.
τον Ιορδάνη Τζαμτζή ακορντεόν και μαζί τους είναι και η Μαρία Κατινάρη. Πάμε. Αφαγγελίστρα μου. Τι σε προβληματίζει, Βλάμητά σου? Τι να με προβληματίζει, Ιορδάνη μου. Κυριακάτικο, αντί να πίνουμε τσίπορα, μας μάντρωσε ο καμπάς πρόβα για το φεστιβάλ. Ωχ, βουνό το δίκαιο σου. Αμέ. Δεν έχετε δίκαιο, ρε παιδιά. Είναι για καλό σκοπό. 12 και 13 Οκτωβρίου. Πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικου στην Αθήνα. Γιατί... Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, έχω καμπάς εκεί Ζορμπάς. Πού είναι ο καμπάς, πού είναι ο Ζορμπάς? Λοιπόν, αυτά είναι μικροσκετσάκια που έγιναν έτσι για να, ας το πούμε στη λαϊκή γλώσσα, προμοτάρουν το φεστιβάλ για να τραβήξουν τον κόσμο, να μάθει ο κόσμος, και συνήθως αυτό γίνεται πλέον μέσω των κοινωνικών δικτύων και έχουν παίξει στα κοινωνικά δίκτυα, τα μετατρέψαμε σε ηχητικά για να μπορούν να παίξουν και σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και το επόμενο που μας λέει τώρα το ρεμπέτικο σχήμα με Σάκη Νικολετόπουλο, Κατερίνα Νιανιού, Στέλιο Παπαδόπουλο και Γιάννη Μαστροθεοδόρου. Πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικο. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Σαββάτο και Κυριακή 12-13. Οκτώβρη. Οκτώβρη. Σαββάτο Κυριακή 12-13. Οκτώβρη. Πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικο. Με την πύρα και όλα, έτσι. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Τέτοια ζωή ζηλεύω κι όχι αλλημάτα μου, και μες στην τρέλα μου σκορπώ τα φράγκα μου. Τέτοια ζωή ζηλεύω κι όχι αλλημάτα μου, και μες στην τρέλα μου σκορπώ τα φράγκα μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάποιοι είμαστε ερωτευμένοι με την τετράση ξακουστή του Πειραιός, με Μπάτη, Δελιά, Παγιουμτζή και Μάρκο. Εδώ τώρα όμως θα ακούσουμε τη μουσική τετράς, Φωτιά, παρακαλώ, με πολύ γνωστά ονόματα, τον Γιώργο Κουτουλάκη στο μπουζούκι και το τραγούδι, τον Αντώνη Ενίτη επίσης μπουζούκι και τραγούδι, την Ευελίνα Αγγέλου τραγούδι και κρουστά, είναι η σύντροφος του Στέλιου Βαμβακάρη, και τον Δημήτρη Κουκουλιτάκη στην κιθάρα. Θα είμαστε στο πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ, 12 και 13 Οκτώβρη. Στο Εγάλαιο, στο Ελληνικό Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Μαζί μας θα είναι και ο Αντώνης Ενίτης. Σας περιμένουμε εκεί. Λοιπόν, αυτές οι βιντεοσκοπήσεις που τώρα ακούγονται ως ηχογραφήσεις έγιναν στο πόδι και αυτή είναι η μαγεία. Δηλαδή δεν στήθηκε κανένα σκηνικό παραγωγής, τι θα κάνουμε και ό,τι θα πούμε. Οι διοργανωτές παρήγγειλαν στους συμμετέχοντες, παιδιά, δώστε ένα στίγμα για να δει ο κόσμος τι θα ακολουθήσει και ποιοι θα είναι παρόντες, και έγιναν αυτές οι πραγματικά, θεωρώ, γνήσιες και εξαιρετικές βιντεοσκοπήσεις, παύλα ηχογραφήσεις, γιατί έτσι τις ακούμε τώρα, όπως και το γνωστό τρίο που ακολουθεί με τον Τάσο Γιαννούση στο μπουζούκι, τον Τζουρά στρέλα και τραγούδι, τον Παναγιώτη Κατσιμάνη παίζει κιθάρες και τραγούδι και τον Αντώνη Τζίκα, ο οποίος παίζει κοντραμπάσο. Το λοιπόν
πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Σάββατο, Κυριακή. Εμείς θα είμαστε εκεί πέρα, το γνωστό τρίο θα είναι εκεί 8.30 με 9 και 4. Θα είμαστε εκεί δηλαδή για να παίξουμε και μετά θα είμαστε εκεί για να γουστάρουμε. Γιατί, παιδιά, το ρεμπέτικο είναι το καλύτερο φάρμακο και για το στομάχι και για την καρδιά. Και για την καρδιά, παιδιά. Άρα η ερώτηση κανονικά πρέπει να πηγαίνει προς τον γιατρό, γιατί λέει ότι το ρεμπέτικο φτιάχνει την καρδιά. Ισχύει. Αλλά θέλω να ρωτήσω την Κατερίνα λίγο για το κομμάτι το οργανωτικό, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει εκεί και εργάζονται, συσσαγωγικά ή εξεργάζονται εθελοντικά. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται από θαύμα, από μόνο του. Θέλει σώμα και χέρια. Καταρχήν ξεκινώ με την Χρυσή Πεντάδα. Ο Τάσος Κακλαμάνης, ο Νίκος ο Πρωτοπαπάς, ο Γιάννης ο Τσιαντής, ο Σωτήρης ο Παπατραγιάννης και εγώ. Εμείς βάλαμε πολύ πλάτη. Γιατί σε φωνάζει κουμπάρα, είστε κουμπάροι. Ναι, είμαστε κουμπάροι, μου έχει βαφτίσει το γιο μου το μικρό. Αλλά εμείς όλοι αυτοί οι παρέ, εγώ θεωρώ ότι είμαστε πια αδέρφια, οικογένεια. Έτσι λειτουργούμε, έτσι. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή, θα είχαμε μαλλιοτραβηχτεί τρελά. Είναι απίστευτο. Δεν υπήρχε έτσι ακόμα, δεν υπήρχε. Παρόλη την πίεση και το στρίμωγμα όλων και με τις δουλειές μας και με τις οικογένειές μας. Τα καταφέραμε να πάμε και σήμερα και τώρα φεύγοντας από εδώ πάμε κατευθείαν εκεί στο χώρο και όλη την ημέρα σήμερα είναι η προηγούμενη ημέρα του φεστιβάλ, έχουμε προετοιμασία. Αγαπάτε αυτό που κάνετε και αγαπάτε και ο ένας τον άλλον, είναι βασικό αυτό. Πάμε, δεν έχει κάτι να κερδίσει ανιδιωτελώς και με τυφλή εμπιστοσύνη ένας για τον άλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκτός από εμάς όμως κάναμε έκκληση για εθελοντές. Και είναι φοβερό ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολλοί κόσμος και θα έχουμε πάρα πολλοί κόσμο που θα έρθει εθελοντικά να βοηθήσει για το φεστιβάλ σε διάφορα πόστα όλη την ημέρα και το Σάββατο και την Κυριακή. Και αυτό είναι σπουδαίο. Πολύ. Πολύ, γιατί αυτό δείχνει και το κομμάτι της αλληλεγγύης που νομίζω ότι μέσα στο ρεμπέτικο τραγούδι από τα ξεκινήματα του, τα πρώτα του βήματα εμπεριέχεται. Είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ από όλη αυτή την κούραση και όλη αυτή την τέτοια, αυτό κρατάω ότι ήρθανε 150 άνθρωποι πέραν από τον κόσμο που θα ανταποκριθεί ή όχι. Με αγάπη για το ρεμπέτικο να δουλέψουμε να παρουσιάσουμε κάτι. Αυτό κρατάω. Κατερίνα, γιατί είπες τώρα κούραση. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν το είχες ανάγκη. Σαφώς και δεν θα βγάλεις χρήματα, το οποίο είναι πολύ βασικό και αυτό. Γίνεται και από την πλευρά σας εθελοντικά. Γιατί όμως όλο αυτό το κομμάτι να μπει στη διαδικασία, ενώ έχεις κάθε μέρα να τρέξεις στα ξενύχτια, στη δουλειά σου, στο έτσι, στο αυτό, να κάνεις και αυτό ως παράλληλη ενασχόληση, για ποιο λόγο? Εγώ είμαι, αισθάνομαι ότι είμαι πρέσβυρα για το ρεμπέτικο, σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορώ να προσφέρω. Έτσι αισθάνομαι από πολύ νωρίς. Τώρα είμαι 32 χρόνια πια που δουλεύω σε αυτό το ρεπερτόριο αποκλειστικά, οπότε θεωρώ ότι έχω λίγο βήμα παραπάνω για να μπορώ να το κάνω αυτό και να μπω μπροστάρης. Αγαπώ αυτό το ρεπερτόριο, αγαπώ αυτό το είδος, το πιστεύω. Θέλω να περάσει στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Θέλω να πάρει τη θέση του. Μπήκε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Πρέπει να πάρει μια θέση εκεί που του αξίζει. Περνάει στα παιδιά? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ έχω παιδιά από μικρά, τα κορίτσια του Γιάννη, ας πούμε, που έχω μαθήτριες, οι οποίες μελετάνε Αραπίνα Μουσκερτσόζα και την Αχάριστη και ξέρω εγώ, μέχρι και πολύ μεγάλους ανθρώπους που έρχονται να κάνουμε μάθημα, που έρχονται για να τραγουδήσουν. Η Κατερίνα έχει πολύ κόσμο που κάνει μαθήματα, έτσι. Και, αυτό και με την ευκαιρία να πω ότι το Σάββατο το μεσημέρι, 1 με 3, θα είμαστε στο φεστιβάλ, στο χώρο του φεστιβάλ και έχουμε εργαστήρι τραγουδιού. Ελάτε όλοι να τραγουδήσουμε. Μαθήματα φωνητικής που λέμε. Μαθήματα τραγουδιού. Α, μαθήματα τραγουδιού. Εγώ δεν θα περάσω γιατί θα φύγεις. Ναι, κανένας, λοιπόν, κανένας δεν φεύγει. Όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε. Παιδιά, με συγχωρείτε, ειδικά για την Αθήνα ήταν ζητούμενο. Δηλαδή, βλέπεις Σκόρπι, υπάρχουν ρεμπέτικα φεστιβάλ στην Ελλάδα, όπως τα Ιωάννα, στο Βόλο, δεν ξέρω τι κτλ. Δεν υπήρχε στην Αθήνα σε ένα κεντρικό πλαίσιο. Απλά αυτό που διαφοροποιεί είναι ότι δεν το αφήσαμε μόνο να είναι ένα μουσικό κομμάτι. Βάλαμε μέσα και το ακαδημαϊκό ύφος που έτσι έπρεπε να γίνει, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, ο σχεδιασμός δεν είναι κάτι εύκολο. Το να κάτσεις να κάνεις, ιδιαίτερα να κάτσεις να κάνεις κάτι που να είναι σχετικό με το ρεμπέτικο, με όλη αυτή την ιστορία που υπάρχει και πηγάζει από το ρεμπέτικο. Πώς τα βάλες κάτω με την παρέα και είπατε θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό, και από το ξεκίνημα του πρώτου αρχικού σχεδιασμού, τότε που μιλάγαμε και λέω, εσύ από πού να το πιάσεις και πού να ξεκινήσεις.
Πώς δρομολογήθηκε αυτή η ιστορία, τι αναγκάστηκε να κόψεις, να πετάξεις απ' έξω και τι αναγκάστηκε να προσθέσετε μετά για να φτάσεις στη μορφή αυτή που θα δούμε αύριο και μεθαύριο? Καταρχάς θα πω και εγώ ότι αυτή η πεντάδα λειτουργήσε πάρα πολύ συλλογικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί... Να πούμε πάλι τα ονόματα. Ναι. Σωτήρης Παπατραγιάννης, Νίκος Πρωτόπαπας, Κατερίνα Τσιρίδου, Τάσος Κακλαμάνης και Γιάννης Τσιαντίνης. Οι οποίοι οι τρεις από αυτούς έχουν ιδρύσει και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Το κλειδί στην υπόθεση είναι ότι είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, με πολύ καλή έτσι, συλλογικότητα. Ενώ διαφωνούσαμε σε πράγματα, συμφωνούσαμε αμέσως. Υπήρχε μια άμεση προσωπική πρωτοβουλία που αυτό προχωράει την υπόθεση. Δηλαδή, πολλές φορές δεν έπρεπε να πάρθει μια απάντηση από τους πέντε, αλλά ένας το έπαιρνε στην πλάτη του, συμφωνούσαμε. Αναγκαστήκαμε κάποιες στιγμές να αφαιρέσουμε κάποια κομμάτια, αφενός γιατί δεν χωράγανε, ήταν πληθώρα. Δηλαδή, για να καταλάβεις, είχαμε βάλει να μας στείλουν αιτήσεις, έτσι. Μας στείλαν πάρα πολλές αιτήσεις. Έτσι έγινε η επιλογή. Ναι, ναι, έγιναν αιτήσεις. Έγινε πάρα πολύ σοβαρά. Να πάρω λίγο το λόγο, ναι, Γιάννη. Ναι, επειδή εγώ έχω μεγάλη εμπειρία σε φεστιβάλ του εξωτερικού, ο τρόπος που επικοινωνείς σε πρώτη φάση είναι κάνοντας μια αίτηση και στέλνοντας το υλικό σου και αυτό που θες να παρουσιάσεις. Έτσι κάναμε και εμείς λοιπόν. Αυτό πώς έγινε, Κατερίνα μου, δηλαδή πιάσατε ένα τους γνωστούς σας? Έγινε διαδικτυακά. Έγινε ανεβάσαμε, ανεβάσαμε μια φόρμα, ξεκινάμε αυτό. Πού ανέβηκε αυτό? Συμμετοχή. Facebook, Instagram, TikTok. Όπου μπαίνουν οι ρεβετόφιλοι. Ναι, ναι. Είχαμε φοβερή ανταπόκριση από διάφορες, από συγκροτήματα, από ανθρώπους που παρουσιάζαν βιβλία, από. Και στο τέλος καθίσαμε όλοι μαζί με διάφορους γνώμονες και αποφασίσαμε ποιος έρχεται και ποιος δεν έρχεται. Έγινε μια διαλογή. Έγινε μια διαλογή, γιατί και... δεν μπορούσαμε όλα αυτά τα συγκροτήματα τα φοβερά. Ναι. Και ξέρετε, δυστυχώς, και αυτοί που δεν μπήκανε. Έχουμε και το νούμερο 2, έχουμε και το νούμερο 3. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή... Να ρίξω μια ιδέα σε αυτό τώρα. Προφανώς το έχετε σκεφτεί, αλλά λέω μήπως και. Υπάρχουν παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό. Στην Αυστραλία έχουμε ένα συγκρότημα, παίζει ρεμπέτικο. Στη Βοστόνη θυμάμαι άλλο ένα, στην Ελβετία κλπ. Όλα αυτά τα παιδιά με έναν τρόπο διαδικτυακό που θα τους φέρεις εδώ πέρα. Αφού κάνεις την πάσα. Δεν είναι φοβερό αυτό. Αφού κάνεις την πάσα, να πούμε. Πάσα, μπράβο, ότι θα υπάρχει. Διεθνής. Athens Rebetic Festival. Γι' αυτό βάλαμε τη λέξη αυτή, για να είναι στα αγγλικά. Εννοείται ότι ανέβηκε το κείμενο και στα αγγλικά, στο διαδίκτυο. Φιλοξενούμε ένα συγκρότημα από τη Σουηδία. Ωραία. Και φιλοξενούμε και ένα συγκρότημα από την Κύπρο φέτος. Πολύ ωραία. Το γεγονός είναι και κάτι παιδιά που παίζουν πάρα πολύ ωραία και παίζουν και έτσι δουλεμένο ρεμπέτικο των Τεκέδων στην Αυστραλία. Εγώ τους ξέρω όλους. Σου με βάλει εδώ πέρα, είναι φανταστική. Σε όλο όπου υπάρχει, γιατί εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ, τους ξέρω όλους. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε χρηματοδότηση, δεν μπορούσαμε να... Πώς να φέρεις τα παιδιά από την Αυστραλία? Ακριβώς. Όπως θα ήθελα και εγώ να πάω ένα ταξίδι, τα έξοδά μου, τουλάχιστον τα έξοδά μου να καλυφθούν, έτσι θα θέλανε και αυτοί. Να πω ότι και τα παιδιά από τη Σουηδία και τα παιδιά από την Κύπρο έρχονται με δικά τους έξοδα. Ναι. Πολύ σημαντικό. Έτσι, να το δουν αυτό τώρα υπεύθυνοι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί το φεστιβάλ. Ευελπιστώ ότι θα το δουν. Θα είναι και εκεί και οι δημοτικές αρχές που έχουν συνεισφέρει κατά κάποιο τρόπο και να βάλουν στο μυαλό τους την επόμενη μέρα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να υποστηριχθεί. Όχι να χρηματοδοτηθεί για να βγάλουν λεφτά ο Τάδε και ο Δίνα, αλλά για να μπορέσει να γίνει ακόμα ένα πιο οργανωμένο και πιο συγκεντρωμένο φεστιβάλ που είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικό. Να πάμε το να εξής, ακούσουμε. Ότι ναι. Γιατί ρώτησες το Γιάννη προηγουμένως για το πώς το στείνεις. Είναι ζωντανός οργανισμός το φεστιβάλ. Οι ώρες έπρεπε να συντονιστούν 200 περίπου άτομα, ομιλητές και μουσικοί και εθελοντές, και να μπλέξουμε το ποιος κουμπώνει πού και ποια δύσκολη στιγμή. Παραγωγή, ναι. Πολύ. Ήταν πολύ. Και συνεχίζει να είναι ζωντανός οργανισμός, γιατί μπορεί να με πάρει τώρα κάποιος και μου κατρέπω ένα κοιλιά, μου βάλαμε 2 ώρες αργότερα. Ναι, όπως έγινε, έτσι. Και όπως και έγινε. Εχθές ή προχθές είχαμε μια ακύρωση και έπρεπε να το αντικαταστήσουμε άμεσα. Αυτό είναι μεγάλος πονοκέφαλος. Αυτό το κάνανε τα παιδιά. Εγώ δεν ανακατεύτηκα σε αυτό. Σε αυτό δεν ανακατεύτηκα, στο νοικοκυριό. Ο καθένας όμως είχε το. Στο νοικοκυριό. Εκεί καήκαμε, Νίκο. Ήταν ο καθένας όμως είχε το δικό του κομμάτι, δηλαδή, να αναλάβει. Που εγώ, ας πούμε, ανέλαβα. Αποφασίσαμε, αφού δεν τους αμείβουμε, να τους κάνουμε από ένα μικρό δωράκι. Ανέλαβα, λοιπόν, για όλους αυτούς τους ανθρώπους να μάθω τι νούμερο μπλούζα φοράνε. Γιατί το φεστιβάλ μας θα έχει μια φοβερή μπλούζα με τη στάμπα του First Athens Rebetiko Festival, που μπορείτε να προμηθευτείτε εκεί. Και αποφασίσαμε, λοιπόν, να τους κάνουμε από ένα δωράκι. Και
Μπήκα στο τζόμο να μάθω τι νούμερο μπλούζα φοράει ο καθένας. Σας έχω όλους καταγραμμένους τώρα. Θα έχει πολύ ωραία αξεσουάρ. Θα έχει πολύ ωραία αξεσουάρ. Πρέπει να τα πεις. Γουστόζικα αξεσουάρ. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε την Εύα Ξένου τώρα. Απόψε που χωρίζουμε και όλα τελειώνουν. Γλέτα με φως μου, γλέτα με τα φιλιά, φιλιά σου και τα με. Πρώτο ρεμπέτικο Athens Festival, 12-13 Οκτώβρη. Θα είμαστε εκεί. Αργύρης Νικολάου τώρα. Τι είναι, τι έχουμε εδώ. Ρεμπέτικο Φεστιβάλ, 12-13 Οκτώβρη. Καλά, ναι, αυτή η κουλτουροτσιμπουκολόγη θα είναι πάλι. Τι θα είναι, κανένας δήμος Αθηναίων, περιφέρεια, Υπουργείο Εσωτερικών, Πολιτισμού, CIA, ο Σόρος, όχι. Τι άλλο είναι. Είναι φίλοι, συνάδελφοι και μουσικοί και δημιουργοί και το κάνουν αφιλοκερδώς, μια παρέα που έχει περάσει το ρεμπέτικο 12-13 Οκτώβρη. Προφανώς στηρίζουμε το ρεμπέτικο φεστιβάλ 12-13 Οκτώβρη, γιατί το ρεμπέτικο είναι η ψυχή μας, το στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Με τις σκούπες, με τα κιθαρομπούζουκα, με την παρουσία μας. 12-13 Οκτώβρη 2024, ρεμπέτικο φεστιβάλ Άθενες. Γιατί η ρεμπέτικη μουσική είναι η ψυχή του λαού μας. Καλά, γέλασα εκεί που αραδιάζει όλα τα υπουργεία. Καλά τα είπε. Αργύρης Νικολάου, ε. Ο Αργύρης, λοιπόν, να σου πω, Νικόλα μου, ότι είναι ο πρώτος μουσικός που δήλωσε συμμετοχή ως εθελοντής. Ως εθελοντής δήλωσε πρώτα. Α, γι' αυτό είπε και σκούπες και λοιπά. Σκούπες, ναι, φαράσει, ε. Δηλαδή δεν τον νοιάζει να βγει να κάνει μούρι, τον νοιάζει να συμμετέχει με όποιο τρόπο μπορεί. Πάμε να ακούσουμε έναν συνάδελφο τώρα, είναι ξεχωριστός έτσι, θα μου επιτρέψετε να πω, τον Δημήτρη Μανιάτη. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα με το λεωφορείο για να πάω στο Athens Repetitive Festival, που είναι στις 12 και 13 Οκτώβριου. Και θα γίνει σύναξη ρεμπετών και νεορεμπετών, μουσικών και ακαδημαϊκών. Και έχω τυχεί γαμπρός, μας και έχουμε και κάνα τυχερό εκεί, ξέρω εγώ. Athens Rebetiko Festival. Διότι η ζωή χωρίς το ρεμπέτικο, όχι μόνο θα ήταν λάθος, αλλά θα έπρεπε να την πάρουμε αλλιώς, την αγάπη μου. Λοιπόν, και τώρα Σωτήρης Πατραγάνης. Παπατραγιάννης. Το φάγα. Είναι δύο πάμο, ρε. Παπατραγιάννης. Ναι, εντάξει, το φάγα εδώ στο... Δεν πειράζει. Πω, πω. Sorry, Σωτήρη. Πάμε. Και κομπανία, πάμε, κομπανία. Ναι, στο επόμενο το νούμερο ένα. Στο επόμενο στικάκι. Παιδιά, εδώ επειδή παίζει μέχρι 9 τραγούδια το κάθε στικάκι στο σύστημα. Πάμε στο επόμενο τώρα με την βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούμπαρη και ακούμε το πρώτο που είναι ο Σωτήρης Παπατραγάνης. Και κομπανία. Καλά, έτσι. Δεν το παίζει. Μας κάνει νούμερα, ε. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε τώρα, επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή. Θα έρθω να το φορτώσω εδώ. Θα το παίζω από εδώ, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Η εκπομπή είναι δική σας. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Πάω να πάρω το στικάκι και έρχομαι. Λοιπόν, ωραία, να πούμε τα σχήματα τα κατάκα. Φεύγω, ναι. Λοιπόν, τα σχήματα λοιπόν που παρουσιάζονται με όποια σειρά τα έχω γραμμένα, δεν είναι σειρά προτεραιότητας, εκτός αν έχεις το πρόγραμμα. Το ρεμπέτικο δεν σχήμα, το γνωστό τρίο, το ρεμπέτικο τρίο, το συγκρότημα Ζορμπάς, τα άσπρα πουλιά. Η Ιφηγένεια Ιωάννου και η Έιβαλα. Ο Δημήτρης Μιστακίδης θα μας παρουσιάσει το Αμέρικα. Η ρεμπέτικη Φατριάς από την Κύπρο. Ο Δημήτρης Κρανίδας με την ομάδα του θα μας παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στο Ζεϊμπέκικο. Το συγκρότημα Πειραίους από τη Σουηδία μαζί με τη Χαρούλα Τσαλπαρά. Ο Αντώνης Ενίτης, ο Γιώργος Κουτουλάκης, ο κύριος Κουκουλιτάκης και η Ευελίνα Αγγέλου. Η Κομπανία. Η Μάρθα Φριτζίλη. Ήρθα, δεν πιστεύω να μου φάγατε την εκπομπή τίποτα. Δεν ξέρω, όχι, μπορεί. Η Μάρθα Φριτζίλα. Μάρθα Φριτζίλα, λοιπόν.
παρουσιάζουν παραστάσεις Καραγκιόζη. Ο Κώστας Μακρύς που έρχεται από την Πάτρα. Ο Κώστας Σπυρόπουλος και ο Άθος Δανέλης. Μετά μήπως να πούμε και λίγο τους ομιλητές. Δηλαδή ας πούμε το Σάββατο υπάρχει μια μουσική καταγραφή και ιδρύματα από τον Δημήτρη Ματζούρη. Υπάρχει μια ομιλία ο Μάρκος μέσα από τα μάτια του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας. Από τον Θωμά Αστερίου, ναι. Η χρήση παράνομων ουσιών στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου και η απεικόνισή της στο ρεμπέτικο τραγούδι. Καλά, είναι μια φοβερή έρευνα που έχει κάνει ο Δημήτρης Εφαντής, ο οποίος είναι κοινωνιολόγος και συγγραφέας. Η παρουσίαση του βιβλίου «Η οικογένεια Παναγίου οργανωποιεί εκ μάκρης Μικράς Ασίας» του Παναγιώτη Καγιάφα, συγγραφέα. Μιχάλης Γενίτσαρης, ρεμπέτικο και Πειραιάς του Δημήτρη Βλάχου, συλλέκτη. Το ρεμπέτικο του χθες και του σήμερα του γνωστού και σπουδαίου ερευνητή και συγγραφέα Παναγιώτη Κουνάδη. Το βιολί και οι βιολιστές του από τον φοβερό μουσικό Κυριάκο Γκουβέντα. Αυτά είναι όλα το πρωί που περίπου το Σάββατο και έχουμε μετά και την Κυριακή. Δώστε μου μισό λεπτό που επίσης από την Κυριακή ξεκινάνε από τις 12 η ώρα και έχουμε ρεμπέτικο και πολιτική από το δημοσιογράφο, συγγραφέα πολιτικό αναλυτή Δημήτρη Μανιάτη. Ρεμπέτικο Συλλάμπς. Από τον Μάκη Δρυμώνα, ο ιδρυτής του Ρεμπέτικου Συλλάμπς, και τώρα θα ανοίξω μια παρένθεση. Αυτό το παιδί είναι ένας αφανής ήρωας. Έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει μια πλατφόρμα στο ίντερνετ, μια σελίδα, το Ρεμπέτικο Συλλάμπς, που είναι ό,τι μεγαλύτερο έχουμε. Έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ηχογραφήσεις. Μάκη, αγαπάμε, έχεις κάνει σπουδαία δουλειά εδώ και πολλά χρόνια. Ρεμπέτικο και ραδιόφωνο από τον Γιώργο Τσάμπρα, το γνωστό δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Ρεμπέτικο και τηλεόραση από το φίλο και σπουδαίο Νικόλα Αγγελίδη, δημοσιογράφο. Εγώ είμαι αυτός, παιδιά. Παρουσίαση βιβλίου Μάρκος ο Συριανός, τα άπαντα του Γιώργου Θανόπουλου και του Διονύση Μανιάτη, που είναι συγγραφείς και ερευνητές. Μουσική παρουσίαση βιβλίου Μαρή Κανίνου, Σανάστρο Βασίλεψα, των συγγραφέων Κατερίνα Τσιρίδου, Τάσο Κακλαμάνη, συν ορχήστρα. Η μουσική παρουσίαση της παράστασης από το Κορίτσου Στεκέ στο Χάραμα και Σαργενής, αποσπάσματα από το Γιάννη Τσιαντή, συν ορχήστρα. Αυτά επίσης ήταν την Κυριακή μέχρι τις 4.30 ώρα και από εκεί και πέρα ακολουθούν συναυλίες και στην εσωτερική και στην εξωτερική σκηνή. Και βασικό είναι να πούμε ότι δεν γίνονται παράλληλα, έτσι. Ωραία, θα το πούμε αυτό. Κάτσε, γιατί χρωστάμε τώρα εδώ τον κουμπάρο. Άντε, κουμπάρε. Έλα, πάμε. Τι έχουμε. Λοιπόν, και η κομπανία 13 Οκτώβρη στο πρώτο Athens. Τι έχουμε? Λοιπόν, έχουμε. Πάμε πάλι, όπως είμαστε. Λοιπόν, και η κομπανία 13 Οκτωβρίου στο πρώτο Athens Ρεμπέτικο Festival, γιατί. Άιντε πλακωσία να δουλειά κι αψιλίεσαι χορεπέλια απ' αυτά τα έρημα λεφτά άιντε μου χαλάνε το σεβδά. Πρώτο φεστιβάλ Ρεμπέτικο Συλλάμπς και νομίζω μόλις τον ακούσουμε το Μάκη, καλό ήταν να πούμε και δύο τα κομμάτια. Είπα πριν. Τα είπα για το Μάκη. Ήταν που έλειπα. Πολύ ευχαρίστως να τα ξαναπούμε γιατί είναι σπουδαίος ο Μάκης. Πρώτο φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Για πρώτη φορά στην Αθήνα ένα διήμερο φεστιβάλ για τη μήτρα, για την απαρχή της λαϊκής μας μουσικής και κυρίως μια διοργάνωση από μια παρέα ωραίων τύπων που βάζουν πολύ μεράκι σε ό,τι και να κάνουν, άρα μόνο ένα όμορφο αποτέλεσμα θα βγει. Στηρίζουμε λοιπόν και περιμένουμε με αγωνία στον πολυχώρο Ελληνικό Μολύβι στην Ιερά Οδό στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2024. Γιατί ρεμπέτικο σημαίνει λαϊκό τραγούδι και βγαίνει μέσα από την ψυχή μας. Που θα μας κάνανε νούμερα εδώ τα παιχνίδια, τα τεχνικά. Πάμε και φύγαμε να ακούσουμε Δημήτρη Μουστακίδη. Μουστακίδη. Πάλι το κανένα λάθος. Παιδιά δεν είναι. Μήπως έχει αφήσει μουστάκι. Μουστακίδης. Ο Μιτσάρας μας είναι πάντα Μιτσάρας. Για πάμε. Γεια σου Δημήτρη. Στις 12 του μήνα θα βρίσκομαι στο πρώτο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, θέλοντας να στηρίξω αυτή την προσπάθεια που ξέρω από μέσα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα παρουσιάσω το Αμέρικα, γιατί ως γνωστόν η ζωή χωρίς ρεμπέτικο θα ήταν ένα λάθος.
Και τώρα νομίζω σειρά παίρνει εσύ Κατερίνα με τον κύριο πρωτοπάπα. Έλα, γράφει, ξεκίνα. Λοιπόν, 12 Σεπτέμβρη. Όχι Σεπτέμβρη, παιδί μου. 12 Οκτώβρη. Πού είναι? Πού είναι το φεστιβάλ? Πού είναι? Δεν ξέρεις το πού είναι το φεστιβάλ. Όχι, για πες. Στο Μολύβι, στο Εγάλαιο. Ωραία, 12 Οκτώβρη. Όχι Οκτώβρη, παιδί μου. Οκτώβριος δεν έχει μη. 12 Οκτώβρη στο Ολίβι. Όχι στο Ολίβι, παιδί μου, στο Μολύβι. Αφού είπες δεν έχει μία εδώ. Τέλος πάντων, θα τα πω εγώ. 12 και 13 Οκτώβρη στο Μολύβι, στο Εγάλαιο, γίνεται το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ Αθηνών. Θα είμαστε όλοι εκεί. Γιατί? Γιατί η ζωή χωρίς ρεμπέτικο θα ήταν λάθος. Αλλά με το ρεμπέτικο έχει πάθος. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πήραμε σειρά τώρα, παιδιά, έτσι για να μην υπάρχει πρόβλημα. Επόμενος κύριος. Οκτώβριο 2024, το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και φυσικά υπάρχει αγωνία, γιατί αυτό το εγχείρημα όχι μόνο πρέπει να πετύχει, αλλά πρέπει να μοιράσει και στις ψυχές μας όλα αυτά τα κομμάτια που χρειαζόμαστε, το παζλ που θέλουμε να μας ενώσει με αυτά που αισθανόμαστε γύρω από αυτό το διαφορετικό τρόπο έκφρασης, το διαφορετικό μουσικό τρόπο έκφρασης. Το ρεμπέτικο είναι μια ιστορία τελείως ξεχωριστή και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στο φεστιβάλ, στο οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι καλεσμένος και ομιλητής. Θα μιλήσω παραπάνω την τηλεόραση σε σχέση με το ρεμπέτικο και βέβαια και την παρουσία του ρεμπέτικου μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες. Ραντεβού λοιπόν εκεί 12-13 του Οκτώβρη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είμαστε όλοι παρόντες, έτσι. Άντε, γεια μας. Μάρκος. Στην συνέχεια έχουμε και μία συνάντηση η οποία γίνεται σε δισκοπολείο. Τώρα βέβαια εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν ακόμα δισκάδικα Κατερίνα. Αυτό κι αν ήταν σοκ. Η Κατερίνα Τσιρίδου λοιπόν συναντά μία φίλη, θα μας πει ποια είναι. Ποια είναι? Η Χρυσή Παπαγιανούλη, είναι μια αγαπημένη φίλη, τραγουδίστρια σπουδαία. Ωραία, και ακούστε. Ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ναι, πρώτο. Πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ναι. Ελληνικό Μολύβι. Ελληνικό Μολύβι. Πότε? 12 και 13 Οκτωβρίου, Σάββατο και Κυριακή. Από το πρωί ως το βράδυ. Θα τραγουδάμε εμείς τα χωρίς. Θα μας βρείτε εκεί. Πάμε. Η σειρά είναι η Μάρθα Φριτζίλα, η οποία ακολουθεί και πάμε. Πάμε. Ελάτε την Κυριακή στο πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικου της Αθήνας. Και στο τσαρδάκι σου, και στο τσαρδάκι σου, έρχεται.
Και τώρα λέω να δώσουμε τον λόγο, αλλά όχι ζωντανά, έτσι, το ηχογραφημένο σποτάκι που έχει φτιάξει εδώ ο γιατρός, ο Γιάννης Τσιαντής, και μετά επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε ονόματα που δεν έχουμε αναφέρει και λίγο ακόμα για το κομμάτι του σχεδιασμού που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τελικά ήρθε και η δική μας σειρά. Θα παίξουμε και εμείς το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ Αθηνών 12 και 13 Οκτωβρίου, Κυριακή μεσημέρι, αποσπάσματα από την παράσταση από το κορίτσι του Τεκέ στο Χάραμο Κεσαριανής. Αλλά επειδή για πρόβες ούτε συζήτηση δεν υπάρχει χρόνος καθόλου, είπαμε ο καθένας να κάνει μία πρόβα διαλογισμού στο χώρο του. Ρε να πω πει, ρε να πω πίσω απ' τη στρατώνα, βάρεσαν μάγκα στην υπόγα. Ρε να πω πει, ρε να πω πίσω απ' τη στρατώνα, βάρεσαν μάγκα στην υπόγα. Ορίστε, και ακαπέλα έχουμε. Μια χαρά. Κατερινά, τι έχουμε παραλείψει τώρα, γιατί... Λοιπόν, σπουδαίες παραλείψεις. Ξεκινάω με τον κύριο Μανώλη Δημητριανάκη, βέβαια, που είναι από τους πυλώνες του μεταρεμπέτικου. Τον Μανώλη που το φωνάζανε ο φοιτητής του Μάρκου, έτσι να το πω λίγο έτσι, ήταν από τους πρώτους που συνεχιστές του ρεμπέτικου. Η Ανθούλα Ημίχου, μια σπουδαία τραγουδίστρια, θα είναι εκεί. Η Αφεντούλα Ιραζέλη, ο Μπάμπης ο Τσέρτος θα είναι εκεί. Για λέγε Γιάννη τώρα εσύ. Θα έχουμε μεγάλα ονόματα, έτσι θα έλεγα, την ιέρεια της τέχνης, τη Μάρθα τη Φριτζίλα, και απλά έτσι ως πληροφορία, η Μάρθα μου φαίνεται δεκαετία 90 έπαιζε σε στέκια μαζί με τον Ιορδάνη, τον Τζομίδη, το ρεμπέτι και το δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού. Θα έχουμε το φίλο και σπουδαίο Δημήτρη Μιστακίδη που θα μας παρουσιάσει το Αμέρικα. Έχουμε τον Αντών τον Ενίτη, έχουμε Άσπρα Πουλιά, έχουμε το Δήμο τον Βουλιούκα, έναν εξαίσιο δεξιοτέχνη μαζί με τον Κυριάκο τον Κουβέντα, ο οποίος ο Κουβέντας είναι στο βιολί, το γνωστό τρίο, τον Γιώργο τον Ζορμπά, την Ιφηγένεια με Έιβα Λαμπάντ. Τα Ξινταράκια θα είναι και στις δύο συναυλίες. Τα Ξινταράκια, μπράβο, η Άτζελα Ορφανού, ο Στέλιος Παπαδόπουλος που παίζει μπουζούκι και έχει κάνει και πολύ ωραίες συνθέσεις, η Κομπανία με τον Σωτήρη Παπατραγιάννη, ο Αργύρης Νικολάου. Ο Γιάννης Ολεμπέσης. Μπράβο, ο Δημήτρης ο Κρανίδας, ο φοβερός μας. Η τετράδα αυτή που είπαμε του Μέρμιγκα, ο Κουκουλιτάκης, Ενίτης Αγγέλου και ο Κουτουλάκης. Η Αρετή Αποστολάκου, η Βάσια Βουγιουκλή, ναι. Μπράβο, η Μαρία Κατινάρη, ο Καραχριστοδούλου, ο Καμπάς, ο Κακλαμάνης, Σκούτας Μηταράκης Ζαρίας, Απόστολος Σαμαράς, εννοεί τον Νίκος Πρωτόμπας, Κατερίνα Ετσιρίδου, Γιάννη Τσιαντής, Γιάννης Χαραλαμπάκης, Χαρούλα Τσαλπαρά, ο Τζίκα στο κοντραμπάσο, ο Τζαμτζή στο ακορντεόν, Κώστας Πυρόπουλος και Κώστας Πηλιόπουλος, ο Πετρόπουλος Μπουζούκι. Μπράβο, ο Σάκης ο Νικολετόπουλος με την ομάδα του, η Χρυσή Παπαγιανούλη την είπαμε έτσι. Η Εύη Κανέλου στα κρουστά. Μπράβο, Πειραιούς, το συγκρότημα Πειραιούς. Από τη Σουηδία. Από τη Σουηδία. Δεν ξέρω, αν ξεχάσαμε. Το Μουσικό Σχολείο Αθήνας. Αυτό είναι πολύ ωραία δράση. Ότι έχουμε και ένα μουσικό σχολείο που θα έρθει να τραγουδήσει ρεμπέτικο και έχουμε και ένα χορευτικό. Α, τέλεια. Άθος Δανέλης. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Ελπίζω να προλαβαίνουμε. Εντάξει, 6-7 λεπτά έχουμε, κάτι θα προλάβουμε. Λοιπόν, Κατερίνα, θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Βλέπω εδώ το σχεδιασμό και βλέπω ότι κάθε ορχήστρα έχει ένα χώρο γύρω στα 40-45 λεπτά. Πώς έχει γίνει, δηλαδή, ωραία, θα ξεκινήσει τώρα στις 9 παρατέταρτο το ρεμπέτικο τρίο. Α, εδώ είναι ένα τέταρτο. Όχι, όχι. Μετά... 45 λεπτά είναι έκαστος. Μπορεί να μην είναι καλό. Ναι, το... Ωραία, 45 έκαστος. Ποια είναι η επιλογή, έχει γίνει με βάση τα τραγούδια που παίζουν το κάθε συγκρότημα. Είναι ελεύθερα εκεί. Ο καθένας θα παίξει. Μπορεί να παίξει δηλαδή ένα τραγούδι 2-3 φορές. Ναι, δεν έχει σχέση. Δεν πειράζει. Όχι. Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και μπορεί να... Με εξαίρεση τις βραδινές συναυλίες, ναι, που είναι έχουμε, όλο το πακέτο, που οι τραγουδιστές έχουν δώσει τα τραγούδια που θα πούνε και θα φτιάξουμε ένα. Και έτσι με αυστηρό χρονικό πρόγραμμα. Πλαίσιο, κάπως ναι, το αυστηρό χρονικό πλαίσιο έγινε για να χωρέσουμε όσο περισσότερα συγκρότηματα μπορούσαμε. Ωραία. Και Γιάννη, είναι πολύ σημαντικό ότι και το Σάββατο και την Κυριακή το πρόγραμμα ξεκινάει το πρωί, όπου έχει, δεν είναι, ξέρεις, ομιλίες κουραστικές κλπ. Έχει μία σειρά παρουσιάσεων που εκτιμώ ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
ακόμα. Έχουν δηλαδή... και μουσική, να το πω, οι παρουσιάσεις. Δεν είναι δηλαδή, ξέρα, εσύ. Έχουν προτζέκτορ, έχουν βίντεο. Έχει δηλαδή, εικόνα, έχει μουσική. Έχει και κατά κάποιο τρόπο διάδραση κάποιες άλλες παρουσιάσεις. Ναι. Υπάρχουν τρεις χώροι όπου θα γίνουν οι διάφορες παρουσιάσεις και οι μουσικές συναυλίες στο φεστιβάλ. Δεν θα γίνεται κάτι την ίδια ώρα ταυτόχρονα. Έτσι, όχι, απλά θα αλλάζουν χώρους για λόγους. Ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη εσωτερική σκηνή. Έξω έχουμε άλλη μια εξωτερική σκηνή. Και έχουμε και από πίσω το Φουγάρο, που εκεί θα γίνουν τα σεμινάρια. Έχουν σεμινάρια και διάφορες δράσεις. Ναι. Ναι. Είναι τρεις βασικοί χώροι. Επίσης, να ξέρετε, θα έχουμε διάφορα stand με βιβλία, με CD. Θα έχει φαγητό, θα έχει ποτό, εννοείται. Θα έχουμε κάποια πάρα πολύ ωραία αξεσουάρ που έχουμε ετοιμάσει. Ειδικά τα έχει επιμεληθεί η Κατερίνα αυτά και είναι εκπληκτικά. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει να τα μαρτυρήσει. Ναι, εκτός από τα μπουζάκια. Φτιάξαμε πολύ ωραία σουβεράκια, στρογγυλά, με ταμπέλες από τραγούδια του Ρεμπέτικου. Από ετικέτες δίσκων. Να πούμε το βασικότερο. Το βασικότερο είναι ότι αυτά όλα μπορείτε να τα δείτε με είσοδο 10 ευρώ την ημέρα. Είσοδο 10 ευρώ το Σάββατο, είσοδο 10 ευρώ την Κυριακή. 10 ευρώ παίρνει δύο καφέδες, έχω να πω εγώ. Ναι. Και θεωρώ ότι όποιος έρθει να δει αυτό το πράγμα θα έχει πλουτίσει το ψυχικό του κόσμο και την καλλιέργειά του, σαν να έχει πάει σε 10 διαφορετικά στέκια. Χωροταξικά η διαρρύθμιση πώς είναι, δηλαδή θα είναι σαν να είσαι σε θέατρο, θα είναι με τραπεζάκια, τι ακριβώς, για το κοινό. Ναι, θα έχει ψηλά τραπεζάκια καταρχάς στους εξωτερικούς χώρους, εσωτερικά είναι όλοι καθήμενοι. Έχει και καθήμενους και ορθίους. Ναι. Ο μέσα χώρος που είναι και λίγο που θα φιλοξενηθούν και οι ομιλίες και όλα αυτά, έχει καρέκλες να καθίσει ο κόσμος στημένες θεατρικά, αλλά και για όρθιους. Και έξω είναι πιο συναυλιακή η φάση. Είναι πιο φεστιβαλικά λίγο έξω, ναι. Ναι. Έξω δηλαδή, εκεί που θα πέσουν, ας πούμε. Είναι stand ψηλά για να κουμπίσει, εν πάση περιπτώσει, το ποτό, τον καφέ σου. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, 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 έχει τέτοια πράγματα. Σαφώς. Ναι, 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 ναι. Έχουμε φτιάξει. Για να μην είναι το. Ας πούμε, πας σε μερικές συναυλίες και βλέπεις και ο κόσμος έτσι και θέλει να σηκωθεί να χορέψει. Που κρατάει το ποτό, τι να κάνει. Νίκο, να σου πω κάτι. Ναι. Φεύγουμε τώρα καρφί εγώ με την Κατερίνα. Οι υπόλοιποι μάλλον έχουν ήδη κατέβει. Γιατί μιλάμε, περιμένουμε ένα φορτηγό πράγματα. Φορτηγά πράγματα, ναι, και θα είμαστε από τώρα μέχρι το βράδυ για να μπορέσουμε να στήσουμε όλα αυτά. Και θα μας πεις καλά, ρε, δεν έχετε ανθρώπους. Μιλάμε τώρα, έρχονται καραβιές για να στήσουμε όλα σίγουρα, αυτά. Σίγουρα, αλλά είστε να και. Να πω λίγο για τους χορηγούς μας. Έχουμε χορηγία λοιπόν από τον κύριο Λαφαζάνη τα κρασιά και τα τσίπουρα και από τον κύριο Τοκαλή. Έχουμε από τα μαγαζιά, το 25 Ράκι, το Μικιό, το Μέρμιγκα. Έχουμε από κάποια άλλα όπως είναι ο Κύβος. Η Τεκνοβίν του κύριου Καρδάτου. Ναι, έχουμε χορηγούς επικοινωνίας όπως είναι ο Μετρονόμος, η NGR, η ΕΡΤ, εδώ θα διορθώσω, δεν είναι χορηγός. Τι είναι. Τίποτα. Δεν είναι χορηγός, μας προωθεί κάποια δελτία τύπου, εν πάση περιπτώσει. Εμείς είμαστε οι προωθοί εδώ. Ακριβώς. Είπαμε, είναι από την Αιγύρα. Γη καφεοδίων βλέπω εδώ, να τα πω αυτά ή όχι. Ναι, να τα πεις όλα. Όλη αυτή, να πω εγώ ότι εναντίον στο γεγονός ότι παίζουμε την ίδια ώρα που αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλειά και δουλεύουν και τους πάμε εκείνη τη στιγμή λίγο κόντρα. Ναι. Όλοι όμως ανοίξανε, βάλανε το χέρι τους στη τσέπη και βγάλανε τα χέρια τους. Και μερικοί από τους. Όλα τα μαγαζιά αυτά. Οι θα πρέπει να φύγουν να πάνε στα μαγαζιά τους. Έτσι. Το Μικιό, το Μονοπάτι, ο Μέρμιγκας. Ωραία. Το 25 Ράκι. Νίκο, σε ευχαριστούμε προσωπικά και εσένα και για το βήμα και για την εκπομπή. Πολύ ωραία εκπομπή, ρε παιδιά, ναι, με τα αρχεία αυτά. Πάντρεψες. Έκανες μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Αυτή εγώ, είναι εγώ η δουλειά που στήσατε εσείς, ρε παιδιά. Είναι τέλειο. Και στο κομμάτι της παρουσίασης που θα υπάρχει εκεί, εγώ στο κομμάτι το δικό μου, τι έκανα. Βρήκα υλικό, αρχιακό υλικό από εδώ, από την ΕΡΤ, το πιο πολύ, γιατί έχει παίξει ως ντοκιματέρ στην ΕΡΤ. Επειδή γενικά δεν πιστεύω στο κόμμα των ομιλιών πολύ. Είναι κουραστικό να μιλάς, να μιλάς, να μιλάς. Να και τώρα λένε άντε, τελείωνε. Εικόνα, ζωντάνια και αυτό να δώσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν θα είναι κάτι στημένο. Θα πάει ο άλλος, θα μιλάει μισή ώρα για το ρεμπέτικο. Εντάξει. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, παιδιά. Να σε ακούσω, ναι. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μια καρμπονίστικη εικόνα ανάλυση του ρεμπέτικου τώρα, ως ναι, ένα μουσιακό αρχιακό σας υλικό. Σας προκαλούμε να έρθετε. Σας αλλά προκαλούμε. Ένα και ζωντανό σας προκαλούμε κύτταρο. Να έρθετε στο φεστιβάλ. Λοιπόν, και κλείνουμε γιατί όντως η ζωή θα ήταν ένα λάθος χωρίς το ρεμπέτικο. Να είστε καλά. First Athens Rebetiko Festival. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Οκτωβρίου με κορυφαία ονόματα μουσικών και καλλιτεχνών. Συγκροτήματα από το εξωτερικό. Ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, μουσικολόγοι, συγγραφείς, ερευνητές και ραδιοφωνική παραγωγή θα μας ταξιδέψουν στο μυθικό κόσμο υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Πολυθεματικό event
με πληθώρα συναυλιών, παρουσιάσεων, μουσικών έργων, σεμιναρίων, εκθέσεων, ομιλιών, παραστάσεων, δρόμενων για παιδιά. Ένας μουσικός διάλογος πολιτισμού από τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, χορούς και στίχους που χορτάριασαν στον τόπο μας, δημιουργώντας αυτό το υπέροχο χαρμάνιο ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού που λέγεται Ρεμπέτικο. Athens Rebetiko Festival, ολοήμερο Rebetiko Festival, Σάββατο και Κυριακή, 12 και 13 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί, στον πολιτιστικό χώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Γιατί, χωρίς τη Rebetiko μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος.